Το θέμα μας, αγαπητοί φίλοι, και σήμερα θα είναι το φλέγον θέμα αυτών των ημερών, που βεβαίως είναι επίκαιρο, σήμερα, αύριο δεν θα είναι, θα είναι όμως και σήμερα και αύριο ιστορικό. Το θέμα των αντιδράσεων για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Ένα συνοθήλευμα αμαρτωλών καταστάσεων, περιστάσεων ανθρώπων υψηλά εισταμένων και ανθρώπων χαμηλότερα εισταμένων, όλων μαζί όμως σε ένα ανακάτεμα συμφερόντων, πονηριάς και κλεισίματος ματιού, υποκρισίας και ωφελημισμού. Και μάλιστα από δύο κόσμους που υποτίθεται ότι κοσμούν τις κοινωνίες, του κόσμου της πολιτικής ηγεσίας από τη μία πλευρά και του κόσμου της διανόησης των σκεπτόμενων, των αγωνιζόμενων, των ιδεαλιστών δημοσιογράφων. Και δείτε αντιθέσεις και αντιφάσεις εξαιτίας της έλλειψης ηθικής και εντιμότητας, στοιχεία με τα οποία λειτουργούν, που πραγματικά δεν ξέρετε αυτό το θέμα, για αυτό το θέμα τι να πρωτοποιείς και αυτό το θέμα από πού και πώς να το μαζέψεις. Δεν μαζεύεται, η αποκάλυψη είναι τόσο ελεηνή, τόσο απαράδεκτη, που να σκέφτεται κανείς εάν μια κοινωνία ή πόσο άοπλη και χωρίς αμυντικούς μηχανισμούς, πόσο παρετημένη είναι μια κοινωνία να αφήνεται στις δύο αυτές κατηγορίες των ανθρώπων και των χώρων. Πολιτικής, των πολιτικών και δημοσιογραφίας των δημοσιογράφων. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν υποτίθεται ότι λένε την αλήθεια, ότι αγωνίζονται για την αλήθεια, ότι έχουν ιδανικά, ότι είναι δίκαιοι και κατά κάποιο τρόπο αντικειμενικοί και τίμοι, και ότι ερευνούν και δίνουν τα πάντα για την αλήθεια και τις ισόρροπες θέσεις τις οποίες παίρνουν και πρέπει να παίρνουν εάν των γεγονότων και των καταστάσεων. Και ξαφνικά αποφασίζει μία κυβέρνηση, πιθανότητα και για άλλους λόγους, πιθανότητα όπως ισχυρίζεται η άλλη, γιατί είχε ξεχυλήσει το ποτήρι και βρωμήσει κιόλα πολλά χρόνια και τα έχω μέσα και καθυστερημένα την έβγε στο φιλότιμο και η ευαισθησία και είπε ως εδώ και μη παρέκει βαθύ ατομή, αυτό το απόστημα θα κοπεί. Το σάπιο μέρος θα μεταχθεί. Θα κλείσει η πληγή και σε λίγο, σε λίγες μέρες, σε ένα-δύο μήνες, αφού κλείσει η πληγή θα παραχθεί κάτι καινούργιο, υγιές, σωστό και ωραίο. Και τότε ξαφνικά εμφανίζονται δύο κάστες ανθρώπων, αντίπαλων, που ξαφνικά ομολογούν. Έχουμε πει, για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, ότι δύο από τις ευνοημένες τάξεις νέων, κυρίως νέων ανθρώπων, και όχι μόνο εργαζομένων, είναι τα παιδιά των εκλεκτών της Βουλής, που μπαίνουν ένα τηλεφώνημα, παίρνουν τρελά λεφτά και ζουν σε ένα πολύ πολιτισμένο, άνετο, ωραίο, ζηλευτό περιβάλλον. Αλλά που είναι δοτή, δηλαδή η ευκαιρία δεν δόθηκε σε όλα τα Ελληνόπουλα και μπήκαν οι καλύτεροι, κλείστηκαν απ' έξω όλα τα Ελληνόπουλα και μπήκαν μόνο οι μέτεροι ή των βουλευτών. Και το άλλο κομμάτι είναι της ΕΡΤ. Από πάντα, όσο μπορώ να θυμάμαι, όσο μακριά, όσο πίσω θέλετε πάμε, γιατί πρέπει να βρούμε ένα μπούσουλα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, θα πούμε από το 81, που ήρθε και η σοσιαλιστική κυβέρνηση επιτέλους να δημιουργήσει ένα κλίμα δημοκρατίας, ισότητας, ίσων ευκαιριών,
αξιοκρατίας, ανόδου, κάθρασης και ένα σωρό άλλα παραμύθια που μας τάζανε τότε και που δυστυχώς τότε τουλάχιστον, και κάνα χρόνο δύο εγώ, όχι παραπάνω, τους πίστεψα. Και είδα λοιπόν, και τι δεν είδα, τα έχω ξαναπεί αυτά, να διορίζουν συνέχεια στην ΕΡΤ, έχοντας αποκόψει όλο τον ελληνικό λαό, τους νέους ανθρώπους, τα όνειρά τους, τους άξιους, τους με ιστορία ανθρώπους, τους με προσφορά αγώνων ανθρώπους, απ' έξω. Είσαι κομματικό στέλεχος, κολλητό. Τι ήσουν, να περιπτεράς στην Αγία Παρασκευή, ρε, εκπομπή στην ΕΡΤ. Τι ήσουν, είχες ένα καφενείο, μια ταβερνούλα, εκπομπή στην ΕΡΤ. Τι ήσουν, τυχοδιοκτάκος, αγράμματος, να είσαι στο κόμμα όμως. Εκπομπή στην ΕΡΤ, είσαι μια βλαχοπούλα, η οποία έγραφε πέντε αράδες ίσες μεταξύ τους σε μήκος που έλεγε και ο Μακαρίτης, ο Αντρέ Μορβά, για τους ψευτοποιητές, εκπομπούλα στην ΕΡΤ. Υπάλληλος της ΕΡΤ. Εμένα μου είπε και οι συγγενείς μου, στενή, μια βλαχούλα, ότι κοίταξε να δεις, λέει, εγώ εντάξει γράφω κάτι ποιηματάκια, λέει, κάτι ποιήματα, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Ήμουν στην παρέα του Βασιλικού. Και επειδή λέει, είμαστε παρέα, την παρέα του λέει, ο Βασιλικός μας έβαλε, λέει, μέσα. Τότε. Τώρα, η κυρία αυτή, πέραν το ότι δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή της και μάγκωνε τρελά λεφτά από εκεί, σήμερα φέρει και σύνταξη από την ΕΡΤ. Επειδή ήταν της παρέας του Βασιλικού φίλη. Και ούτε φίλη στενή, έτσι, έχει δύο-τρεις κοπελούρες. Φαίνεται, μου σου ξού, έλα, εσύ, πει, εσύ, βάλε και την ΕΡΤ, φέρω και τη φίλη μου, άντε, φέρω και τη φίλη σου. Και πέρα στην ΕΡΤ. Ο υπόλοιπος λαός απ' έξω. Νέες κοπέλες άξιες, παλικάρια με όνειρα, με περιεχόμενο, με έργο, με αξία να προσφέρουν, να δώσουν. Όχι. Ή θα είσαι εγκόμενα, ή θα είσαι του φιλικού περιβάλλοντος ή του κομματικού περιβάλλοντος. Τρία πράγματα ήταν συνέβη που ίσχυε. Και αυτό το πράγμα συνεχίστηκε και συνεχίστηκε και από το 81 που είχε παραγίνει το κακό, φτάσαμε σήμερα, ακόμα και στην κυβέρνηση Σαμαρά που μόλις ήρθε, έβαλε τους δικούς του πάλι κλπ. Ο άνθρωπος τώρα για άλλους λόγους πολιτικούς, ισορροπιών ή χειρισμών, ή και γιατί είχε την παλικαριά και μπράβο του, είπε, παιδιά, ξέρετε κάτι, εγώ δεν φοβάμαι. Σας μιλάει τώρα ένας αντισαμαρικός, έτσι. Εγώ δεν φοβάμαι, είτε με συμφέρει για άλλους λόγους, είτε ξαφνικά μου την έδωσε τέρμα, σχόλασε το εδώ. Έχουμε πάρει τριπλάσιους ή τετραπλάσιους από όσο πρέπει λόγω κομματικών επιλογών και ημετέρων. Έχουμε πετάξει το λαό απ' έξω, του πίνουμε το αίμα του λαού για να πληρώνουμε αυτούς τους λεχρίτες, τη χάρπα. Εγώ να τους πω ανίκανος, που οι περισσότεροι είναι ανίκανοι, δεν θα τους πω ακατάλληλους, που οι περισσότεροι είναι ακατάλληλοι, μάθανε εκεί μέσα στην ΕΡΤ, μάθανε τι θα πει η δημοσιογραφία, πήγανε μαθητευόμενοι μάγοι. Ούτε αυτό. Θα πω τη χάρπα. Ένα της αξιοκρατίας ίσχυσε και υπερίσχυσε το τι χάραπαστο του πράγματος. Α, εγώ γνωστό, μπήκα, χώθηκα. Και βγήκε η άλλη βρώμα χθες, μ' άκουγα, και λέμε, τι πράγματα είναι αυτά, λέει, η κόμμα, ποιος ή τι έδωσε, ξέρετε τι εννοώ, μια χοντρούλα, και να θυμάμαι το όνομα, τζά το έλεγα, που βγήκαν έτσι λαδρέα από βήμα, λέει, με δυο άλλες καρακαϊδόνες, πηδημένες προφανώς από εδώ και από εκεί, τα γνωστά, αυτά δεν κακό, όλοι τα κάνουμε. Μα εγώ λέει τώρα έχω κάνει τις γνωριμίες μου, λέει, με ξέρει ο κόσμος, έχω φιλίες, έχω πάρει συνηθίσει έναν τρόπο ζωής, είναι ο τρόπος ζωής, η ζωή μου αυτή εδώ, ξαφνικά δεν με διώξουν απ' έξω. Έλα να μωρί, γιατί είναι τρόπος ζωής σου αυτός και δεν είναι τρόπος δικής μου ζωής και του, και άστε με ένα σχήμα λόγου, των νέων ανθρώπων, των νεαρών, των παιδιών, που είναι 22, 25, 30, 35, αυτοί δεν έχουν όνειρα, αυτοί δεν έχουν επιθυμίες. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα στον ήλιο. Μόνο εσύ βρώμα επειδή έχεις καλό κρεβάτι. Άκουσε, εγώ με ξέρει ο κόσμος, είμαι γνωστή, έχω τον τίτλο μου, έχω τον τρόπο ζωής μου. Πού το βρήκες, μωρή, τον τρόπο ζωής σου. Έδωσε εξετάσεις με άλλους 100 και δίκησε καλύτερη και απορρίφθηκαν 99 επειδή έγραψες καλύτερα εσύ. Δηλαδή, ένα θράσος, αν έχει προηγουμένου. Και αρπάζουν τα μικρόφωνα γιατί πολιτικός βλάξ, όπως είπε ο κ. Σαμαράς, πολιτικός μουνταλάς, το έχω ξαναπεί
και άλλες φορές αυτό, και τους αφήνει να αντιδράσουν και να παρασύρουν συναδέλφους και να παρασύρουν κόσμο άλλο. Και ξαφνικά όλοι οι δημοσιογράφοι και οι εκτός ξέχασαν την αντιπαλότητα, την κριτική προς την κυβέρνηση, την εύνοια προς την κυβέρνηση, την υποστήριξη της κυβέρνησης, τα ξέχασαν όλα. Αν δεν υποστηρίξεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Και όλοι γίναν ένα. Όπου τι πράγματα μέχρι πρώτα τους γκρίνιαζαν. Γιατί πληρώνουμε και τι είναι αυτά που κάνουν και ποιους βάζουν μέσα, γιατί είμαστε εμείς απ' έξω. Και μόλις έγινε αυτό, επειδή όλοι έχουν δώσει γη και είδο και οτιδήποτε άλλο και έχουν περάσει από εκεί, ξαφνικά θυμήθηκαν εκεί το σπίτι σου. Ξαφνικά θυμήθηκαν αυτό που λένε στα μωρά και πονηρά παιδιά. Τα είσαι με και πότε είσαι με και ξέρω ποιος με γέννησε. Διότι αυτούς τους τζαπατζίδες τους γέννησε η ΕΕ. Τους έτρεψε με το γάλα το δικό μας, το αίμα μας, τους έτρεψε, τους καλλιέργησε, πες ότι μάθανε κάτι, κολοκύθια μάθανε, τέλος πάντων. Περάσαν 20, 10, 30 χρόνια εκεί και τώρα τελείωσε, είναι το φέοδο δικό τους. Και πάνε να μας το πάρουνε. Αυτοί λοιπόν καλά κάνουνε, θέλουν να διατηρήσουν τα κεκτημένα, τα κλεμμένα δηλαδή, τα κλεμμένα όνειρα του ελληνικού λαού, τα οποία αυτοί έκλεψαν με τα μέσα και τις γνωριμίες που διέθεταν και το θεωρούν δικαίωμά τους αυτό, αναφέρετο, προνόμιο, α, εμείς έχουμε προνόμια, μπα, επειδή το έδινες, έχεις προνόμιο εσύ και οι άλλοι δεν το έδινε, δεν έχει, έτσι πάει. Θα μπορούσε λοιπόν ο Σαμαράς να την κλείσει, για τρεις μέρες, θα λειτουργήσει δοκιμαστικά, μετά πειραματικά, υβριδικά ή δεν ξέρω πώς, και σιγά σιγά θα σχηματίζεται και θα συμπληρώνει το πρόγραμμά της. Όσοι από τους παλιούς είχαν μπει με κανόνες ΑΣΕΠ ή πάντως είχαν διαγωνιστεί, δεν θα φύγουνε. Όλοι οι άλλοι θα φύγουνε, όλοι οι άλλοι θα φύγουνε και ας πάνε δώσουν εξετάσεις να ξαναμπούνε, αλλιώς αντίο αυτά που ξέραν τα μεγαλεία και το βόλεμα. Μια κομπούλα εκεί λέγανε αναγγελία ενός μουσικού κομματιού, φεύγαν, πήγαν καφέ και μετά από μια ώρα ερχόντουσαν πάλι να αναγγείλουν τον επόμενο δίσκο και πέραν μισθό. Αυτή. Τρελά λεφτά. Θέση, μεγαλείο, γνωριμία, όνομα. Κάναμε όνομα, μα και μετά φεύγουν και πηγαίνουν σε ιδιωτικά κανάλια και τσιμπάγαμε χρόνια λεφτά. Δεν είχαν περάσει κάποτε από την ΕΡΤ και είχαν κάνει όνομα. Και πώς κύριε Κουίκ το έκανε το όνομα εσύ στην ΕΡΤ. Με τις αξίες σου, ήξερες πολλά γράμματα, είσαι καλλιεργημένος. Μας έχουν καλέσει πολλές φορές να τα πούμε έτσι μαζί, να δούμε τι καλλιέργεια έχεις. Όχι, γνωστό όνομα έχεις. Το οποίο κατασκεύασες επειδή είσαι στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ναι, στο οποίο πώς μπήκες. Έδωσες εξετάσεις ή σε πήρε ο μπαμπάς. Αυτό το δούμε. Ναι, κανένας. Περί αυτού δεν μιλάει κανένας. Όλοι λένε ότι εντάξει, είμαστε λίγο υπεράριθμοι, συμφωνώ. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι τέλειοι. Μπορεί κάποιοι να εμπλέκονται και κάπου, να ενέχονται για κάτι. Κανείς δεν λέει ότι όλοι μπήκαμε λαθρέα και κλέψαμε τα όνειρα του ελληνικού λαού. Το δικαίωμα να έχει αυτός μια πιθανότητα, μια θέση στον ήλιο. Που δεν κατεβάζει παντελόνια και φουστάνια. Όχι. Όχι. Μόνο εμείς θα τα έχουμε αυτά. Τελείωσε. Και έτσι. Παράσυρα και τους εκτός ΕΡΤ που όμως συνεργικά περάσει κάποτε από την ΕΡΤ και θέλανε να μπρος στον κίνδυνο, ενώνονται όλοι αυτοί, όλοι οι ωφελημένοι, όλοι εξαπατήσαντες στον ελληνικό λαό και η πλάκα είναι ότι τώρα είναι αντιμέτωποι με τους πολιτικούς, δηλαδή οι πολιτικοί τους διόρισαν και δημιούργησαν το πρόβλημα, το ανήθικο αυτό, την ανήθικη αυτή πραγματικότητα, αλλά μόλις κινδύνεψε το όφελος, ξαφνικά είναι αντίπαλοι τους οι πολιτικοί. Όταν τους διορίζανε, δεν ήταν αντίπαλοι. Ήταν όλα γνωμοσύνες και αγάπες και όλα. Τώρα ξαφνικά που πάει να μπει μια καινούργια αρχή, να μπει μια τάξη, μια, έστω και αργά μια ισοπολιτεία, τώρα οι πολιτικοί που τους διόρισαν είναι εχθροί τους. Και κάνουν συναντήσεις και το ένα και το άλλο και παίρνουν υποστήριξη από το εξωτερικό, το οποίο εξωτερικό δεν ξέρει ότι αυτοί όλοι πήγαν να ελεξιπτωθεί από το παράθυρο και βιάσανε τα ιδανικά ενός ολόκληρου λαού για να μπουν στη θέση αυτή. Δεν το ξέρουν στο εξωτερικό. Όλοι μα έκλεισε η ΕΚΠΑ, πώς έκλεισε η ΕΚΠΑ. Και κάνει λοιπόν τις γκάφες ο Σαμαράς να βάλει μαύρο στην ΕΡΤ, ενώ δεν έπρεπε να βάλει. Εγώ το τηλεγράφω του έστειλε, είπα για ολιγόωρη διακοπή μιλάμε και καλό σχέδιο να υπάρχει από πίσω, προχωρήστε. Ποιο σχέδιο υπήρχε και ποια ολιγόωρη διακοπή
Αυτοί λένε ότι το διακόψουν με μαύρο 2-3 μήνες, τώρα βέβαια έχουν σφίξει τα πράγματα, θα αλλάξουν μάλλον, αλλά έκανε την κάφα του και έδωσε αφορμή και στους εδώ και στους έξω να έχουν ενωθεί και να τον πιέζουν τώρα, σαν κουνταλάς πολιτικός που είναι, να τα γυρίσει και να έρθουν πάλι καπάκια από πάνω, όπως έγινε και στη Βουλή προμηνών, να έρθουν πάλι καπάκια από πάνω οι ανεξιτοτιστέ, οι μέτεροι, οι βολεμένοι, οι ευνοημένοι από ένα σύστημα σάπιο έτσι και αλλιώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την ΕΡΤ, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Μας δουλεύουν όλοι μαζί αυτοί, δουλεύουν όλο τον κόσμο, παρασύρουν τους πιο βλάκες από το λαό, ένα ευάλωτο εύκολο λαό, άλλωστε, για να γλιτώσουν αυτό που έπρεπε να έχουν υποστεί από πολλών ετών. Το κόψιμο, το αναθεώρηση της παρουσίας τους εκεί, την επανακρίση τους, τις εξετάσεις που θα έπρεπε να δώσουν, τον επανέλεγχο που πρέπει να γίνει στο πώς διορίστηκαν και μετά να προχωρήσει με μια εξυγίανση η ΕΠ πιο κοντά σε κάποια ξεχασμένα από το λαό τούτο ιδανικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα που συνέβη στην ΕΠ. Παίζουν ένα παιχνίδι, μας δουλεύουν όλα τα χρόνια που ήταν μέσα και τώρα που κινδυνεύουν να παραδοθούν απ' έξω, εξακολουθούν να μας δουλεύουν. Και εμείς ως βλάκες, εμείς ο λαός είμαστε παρηθυγοί, δεν μιλάμε. Οι κυβερνήσεις, οι κυβερνώντες είναι ανίκανοι, δεν μπορούν να διαχειριστούν την υπόθεση και αμέσως από το μαλλιοδράσι βρισκόμαστε τώρα που τίποτα καλό δεν θα προκύψει, γιατί πάντα κυριαρχεί η πονηριά, δηλαδή αυτό που στη λαϊκή εμείς ο λαός λέμε η πουστιά παντού περνάει. Και μεταφορικά, αν το θέλετε, και πραγματικά. Και έρχονται οι καλλιτέχνες, που είναι κοντά στην πουστιά πολλοί από αυτούς βέβαια, και πήραν αμέσως διαφορματίσεις, συναυλίες, λεφτά, μπαίνε, βγαίνε, έλα εδώ, εσύ είσαι εκπομπή μου, όχι, έλα και ξανά εκπομπή, έλα και ξανά εδώ, έλα και αύριο, πάρε και τόσα, να παρουσιάσουμε το έργο σου, να διαφημίσουμε το δίσκο σου, να εκείνο το άλλο. Και πήραν και οι καλλιτέχνες θέση. Κακώς διώχνουν την ΕΡΤ, τους ανθρώπους της ΕΡΤ, μέσα όλοι, μια χαρά ήμασταν, στην καλή χαρά ήμασταν. Κονομάγα και αυτοί κονομάγαμε και εμείς πάντα μας χαλάσει την πιάτσα. Άκουσα τάξη ήμασταν. Το βοηθαρό θα σηκώσετε τώρα που δεν ξυπνάει με τίποτα. Τώρα αποκοιμήσαμε τελείως και πάτε τώρα χαλάσετε την ιστορία αυτή. Και καλλιτέχνε μαζί. Όλοι μου, ποιοι καλλιτέχνε ήταν, να μην σα πω ονόματα. Ποιοι είπαν, γιατί παραδείγματα φέρανε και δεν τόλμησε κανένα. Είτε οι καλλιτέχνε, είτε οι ξένοι, ο ξένο παράγων, είτε οι δημοσιογράφοι να πούνε, κύριοι, αυτοί οι 3.000 άνθρωποι και άλλοι 30.000 που έχουν έρθει και έχουν φύγει στο διάστημα τελευταίων 30-40 ετών, πώς μπήκαν στην ΕΡΤ μέσα. Γιατί δεν πήγε το παιδί του γείτονα στην ΕΡΤ μέσα, αυτό το θέλει κανένα. Αλλάζουν κουβέντα, αλλάζουν χρώμα οι αλητήριοι. Αλλά η ιστορία και η μαχόμενη δημοσιογραφία δεν θα του αφήσει ησυχία. Ευχαριστώ.